Θα καλημερίσω από την Επιτροπή των Κατοίκων στις Βασιλιές τον κύριο Μανώλη Τσαγκαράκη. Καλημέρα σας από τον 984 και καλή εβδομάδα. Πώς είστε? Καλημέρα σας κύριε Τσαγκαράκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας. Έτσι, για όλους να είναι καλή. Ήταν 150 οι περιπτώσεις, βρέθηκαν 44 να έχουν πρόβλημα, έγιναν ανάλογες διορθώσεις και όλα είναι καλά τώρα δηλαδή στις Βασιλιές? Όχι, όχι. Το αντίθετο. Καταρχάς, δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιες περιπτώσεις είναι αυτές οι 44, οι οποίες βρεθήκαν ότι τα ρολόγια υπήρχαν πρόβλημα στη μέτρηση, και ποιες είναι οι υπόλοιπες 100-110 που θεωρήσαν ότι σωστά γραφόταν τα κυβικά που καταγράφηκαν. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή με ποια κριτήρια, πώς έγινε αυτός ο έλεγχος. Οι κάτοικοι περισσότεροι δεν το γνωρίζαν. Ερχόταν κάποιο συνεργείο, αυτό σε ένα σημείο φυσιολογικό, κοιτούσε και κατέγραφε τα ρολόγια τεχνική, αν είναι. Αλλά το πρόβλημα υπάρχει. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό και δεν είναι μόνο για τους 44. Είναι για όλους τους κατοίκους. Και αυτή τη στιγμή γράφουν τα ρολόγια νερό. Αέρα, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Γράφουν αέρα. Ποιος, ο κάτοικος ο οποίος δεν το απορρίφθηκε το αίτημα αυτό που έκανε, τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, πώς θα το πληρώσει? Κύριε Τσαγκαράκη, συγγνώμη τώρα, γιατί εδώ παίζουμε και παίζουμε με τις λέξεις και με τους αριθμούς. Το πρόβλημα αυτό με τον κοπανιστό αέρα που βγάζανε τα ρολόγια και έγραφαν εκείνους τους υπέρογκους λογαριασμούς δεν αφορά 150 περιπτώσεις? Δεν ξέρω, 150 περιπτώσεις κάνανε αίτηση, κάνανε ένσταση. Δεν ξέρουμε πόσο πραγματικά αφορά. Και δεν ξέρουμε, όπως πολύ καλά λέει η ΔΕΙΑΗ, αν από αυτούς είναι και κάποιοι οι οποίοι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν το αμφισβητούμε αυτό. Το θέμα είναι ότι για αυτούς που υπάρχει πρόβλημα, τι γίνεται τώρα? Βγάλανε για 44. Δεν το ξέρουμε τώρα για 40 πόσους βγάλανε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται για τους υπόλοιπους. Ένα το θέμα. Αλλά ακόμα και για αυτούς τους 40 που βγάλανε, τι θα γίνει? Τα ίδια ρολόγια θα βάλουν? Τι θα βάλουν? Πώς θα αλλάξει και η καταμέτρηση? Δεν ξέρετε. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Μάλιστα. Δηλαδή, διαρκείας. Και το επόμενο βήμα, το οποίο δεν αφορά, το επόμενο θέμα, το οποίο δεν αφορά μόνο τους κατοίκους, πιστεύω, το Βασιλείο, αλλά είναι γενικότερο. Και θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Είναι υπερβολικές αυξήσεις που έχουν μπει στο τελευταίο διάστημα και πιάνουν όλους τους πολίτες, όχι μόνο τον Βασιλείο, όλους τους πολίτες του Ηρακλείου, με τα τέλη. Δηλαδή είναι υπερβολικά. Έχει πάει 2,20, 2,80, 1,20. Μετά το πρώτο τιμολόγιο, μετά τα πρώτα 30 κυβικά, μου φαίνεται, πάει τα 15 λεπτά, πάει στο 1,20. Πιστεύετε, κύριε Τσαγκαράκη, εσείς και άλλα μέλη της Επιτροπής, ότι ενδεχόμενα αυτή η απόφασή σας να προσφύγετε στη δικαιοσύνη ενδεχόμενα να μέτρησε διαφορετικά, να γύρισε το χρόνο αντίστροφα και να βγει και αυτή η ανακοίνωση, ή σε κάποιους αυτούς τους 44 να μειώθηκαν, ας πούμε, τα τιμολόγια? Διότι όταν ακούς 1.400, όταν ακούς 1.600, όταν ακούς 2.000, είναι τρελά νούμερα. Δεν ξέρω τι κάνατε και καταναλώνατε τόσο νερό. Ούτε εμείς ξέρουμε. Ούτε εμείς ξέρουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω. Σίγουρα ότι αν δεν διεκδικείς κάτι, δεν σου δίνουν και κάτι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η διοίκηση της ΔΕΙΑΗ, όλο αυτό το διάστημα δεν μας απαντούσε. Έπρεπε να βγούμε, να πούμε τι γίνεται, να πούμε ότι θα κινηθούμε έτσι για να δώσει έστω και αυτή την απάντηση, η οποία δεν μας καλύπτει. Δεν μας καλύπτει και θα το ψάξουμε και περαιτέρω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ενώ είχε ότι αρχές Οκτωβρίου θα μας ανακοινώσει τι γίνεται με τους λογαριασμούς, θα μας έρθουν καινούργιοι λογαριασμοί, ποιες ενστάσεις έχουν γίνει και όλα αυτά, φτάσαμε την περασμένη εβδομάδα, αρχές Νοεμβρίου, και δεν μας είχαν απαντήσει καθόλου. Έτσι. Πότε απαντήσανε? Γι' αυτό σας λέω και ότι η απάντησή τους είναι της τελευταίας στιγμής. Τη μέρα που κινήσαμε το θέμα και κινάνε τα δημοσιεύματα στη Νέα Κρήτη και από το σταθμό σας, την επόμενη μέρα μας απαντήσανε. Έβγαλε ο Δήμος. Και προσέξτε, γιατί δεν το βγάζει η υπηρεσία? Η ΔΕΙΑ είναι εταιρεία. Δεν είναι Δήμος.
Γιατί δεν βγάζει την ανακοίνωση η εταιρεία παρά τη βγάζει ο Δήμος? Υπάρχουν πολλά από εσάς, σας υποψιάζω, για αυτούς τους υπέραγκους λογαριασμούς και για αυτή την ανακοίνωση η οποία έχει βγει, το δελτίο τύπου από το Δήμο Ηρακλείου, αναφορικά με αυτό το οποίο λέει η ΔΕΙΑΗ, ότι ο ενδελεχής έλεγχος ο οποίος έγινε από τη ΔΕΙΑΗ, ότι αφορούσε 150 περιπτώσεις, εκ των οποίων 44 βρέθηκαν να έχουν πρόβλημα. Για τις περιπτώσεις αυτές έγιναν οι ανάλογες διορθώσεις. Μόνο που λέτε εσείς, εμείς δεν ξέρουμε ούτε ποιες είναι αυτές 44 περιπτώσεις. Εμείς δεν γνωρίζουμε πώς διορθώθηκε, δηλαδή αν το νερό κατέβηκε και από τα 1500 ευρώ, ενδεικτικά το αναφέρω, κύριε Τσαγκαράκη. Ναι. Μπορεί να κατέβηκε και να πήγε στα 60 ευρώ ή στα 50 ευρώ σε μια φυσιολογική κατανάλωση. Τους υπόλοιπους γιατί δεν τους πιάνουν, δηλαδή οι υπόλοιποι ποιοι είναι? Είναι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά έκαναν μεγάλη κατανάλωση, μα αφού πουλάνε κοπανιστό αέρα και βγάζουν κοπανιστό αέρα τα ρολόγια, πώς στην ευχή γίνεται αυτός ο έλεγχος? Αυτό ακριβώς. Και εκεί πέρα, για να καταλάβετε πόσο πρόβλημα υπάρχει, δηλαδή ότι πολλοί από τους κατοίκους έχουν και τέλεια αποχέτευσης. Τα τέλεια αποχέτευσης βγαίνουν και βάσει της κατανάλωσης. Δηλαδή καταναλώνεις αέρα και σου χρεώνει και στα τέλεια αποχέτευσης, γιατί δεν είναι με πάγιο ποσό τα τέλεια αποχέτευσης, είναι ανάλογα με την κατανάλωση που έχει σε πόσα κιλοβάτ. Σου χρεώνει και αντίστοιχα τέλεια κατανάλωση. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο θέμα, ένας φαύλος κύκλος που από όπου και να το πιάσεις, ζημιωμένος βγαίνει ο καταναλωτής. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει και δεν ξέρω αν σας λέω ειλικρινά, δηλαδή σκεφτόμαστε να το δούμε, να πάμε να κινηθούμε δικαστικά, όχι τόσο για να δικαιωθούμε εμείς ή να μην δικαιωθούμε, αλλά είναι πια και σαν καταναλωτές, σαν πολίτες και σαν καταναλωτές έχουμε το τελευταίο διάστημα τόσο πολλά και μας έρχονται από τόσα διαφορετικά σημεία που δεν ξέρεις από πού να προφυλαχθείς. Ωραία. Δεν ξέρεις από πού. Πρώτον, ναι. Ολοκληρώστε πρώτον. Όχι, λέω. Και στο συγκεκριμένο θα πρέπει. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, της ΔΕΙΑΗ, συγγνώμη, της Δημοτικής Επιχείρησης, ανώνυμος επιχείρησης, της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης, δεν μας απάντησε, παρά μας απάντησε ο Δήμος. Οι υπηρεσίες του Δήμου. Πού είναι το πόρισμα που μας λένε ποια λόγια, ποιον. Δηλαδή θέλουμε διαφάνεια. Ναι. Ποια ρολόγια ποιων κατοίκων που έχουν κάνει ένσταση απορρίφθηκαν, τους λόγους που απορρίφθηκαν και ποιοι είναι αυτοί που πήραν και τα ποσά. Έτσι. Γιατί μην ξεχνάτε, υπάρχουν μεγάλα ποσά των 1500, των 4000, των 3000, αλλά ο μεγάλος όγκος είναι ποσά των 400, των 500 ευρώ, τα οποία, εντάξει, μπροστά στα άλλα δεν είναι τόσο μεγάλο, αλλά όταν είναι να πληρώσει ένα λογαριασμό 50, 60, 70, 80 ευρώ, 100 ευρώ λέω, κατανάλωση, και σου έχετε 500, και σου έχετε 600, και σου έχετε 400, δεν είναι ασήμαντη διαφορά. Δηλαδή, 300, 400, 500 πάνω από αυτό που θα πρέπει να πληρώσεις. Δεν μπορεί μια μόνο κατοικία, όσα, δεν λέμε να ποτίζεις κήπους και τέτοια, όσα λουδάκια και να έχει τριγύρω της και άνθη, να τις έρχεται 180 και 200 κυβικά η κατανάλωση. Εδώ σε κήπους, αγροτικούς κήπους, θερμοκήπια δεν έχουν τέτοια κατανάλωση. Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάω πολύ προσεκτικά όλο αυτό που είπατε, ότι οφείλει η ΔΕΙΑΗ αναλυτικά να έρθει στον καθένα από εσάς και να πει ότι είχες αυτή την κατανάλωση, την πραγματική κατανάλωση, το ρολόι σου έγραψε αυτό το ποσό, γιατί είναι τα ρολόγια με τον κοπανιστό αέρα, μειώνεται εκεί το δικό σου το νερό, αυτή είναι η πραγματική μέτρηση που έχει γίνει, και να πάτε παρακάτω. Λέτε ότι αυτό δεν το έχετε, δεν ξέρετε τι έχει γίνει ανάμεσα σε όλους εσάς τους 150 οι οποίοι είχατε προσφύγει, είχατε καταθέσει ενστάσεις, και εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης, επειδή ζητάτε αναλυτική ενημέρωση και όχι ένα δελτίο τύπου πολιτική απόφαση, πρόχειρη απόφαση, έτσι όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο, αυτό αντιλαμβάνομαι και καταλαβαίνω, να με διορθώσετε εάν κάνω λάθος, κύριε Τσαγκαράκη, λέτε ότι για εσάς το θέμα δικαιοσύνη δεν έχει κλείσει εξαιτίας αυτού, δεν σας καλύπτουν? Όχι. Σας λέω, είναι εκ του πονηρού, το είπατε κι εσείς, αλλά θα θέλω να το πω για άλλη μια φορά. Ορμόμενοι από αυτά τα οποία είπατε εσείς εκ του πονηρού, δεν βγάζω αμόνιμου συμπεράσματα. Όχι, από αυτά τα οποία λέτε. Εγώ θέλω να συμπληρώσω αυτά που είπατε ή να επαναλάβω, για να γίνει ξεκάθαρο. Περιμένουμε από την αρχή Οκτωβρίου
χώρια που ήταν και πιο μπροστά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τελικά μας λένε αρχές του Οκτώβρη θα σας πούμε και θα έρθουν καινούργιοι λογαριασμοί. Περιμένουμε. Από τη ΔΕΙΑΗ αυτό. Όχι από το Δήμο, από τη ΔΕΙΑΗ, από τη Δημοτική Επιχείρηση. Περιμένουμε. Φτάνει αρχές Νοεμβρίου, δημιουργούμε θέμα, αναζητούμε να δούμε τι έχει γίνει και τότε όχι πια η ΔΕΙΑΗ, αλλά ο Δήμος Ηρακλείου βγάζει ανακοίνωση. Νομίζω ότι το πιο καλό από όλα θα ήταν να σας πούνε ότι, ξέρετε, ρε παιδιά, σας έστειλε ένα λογαριασμό ο οποίος ήταν όλο αυτό τον καιρό και πήγαινε σε κάθε καταμέτρηση στα 1500 ευρώ, αλλά μέχρι εκεί, και να σας πει ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα το οποίο έχετε. Αυτό είναι το πιο καθαρό από όλα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό. Δηλαδή η ανακοίνωση αυτή, εγώ έχω στα χέρια μου από λάθος. Η ΔΕΙΑΗ σε παλιότερο χρονικό διάστημα, μετά την ένσταση, μου στέλνει στο mail μου μια απάντηση για μια αίτηση που είχε κάνει ένας άλλος πολίτης, δεν ξέρω κάποια περιοχή ήταν. Και απάντησε στο mail και του έστειλε στο mail και του λέει ότι έγινε η καταμέτρηση, έγινε έλεγχος και βρέθηκε ότι το ρολόι σου γράφει κανονικά. Εμάς γιατί δεν έγινε αυτό? Μάλιστα. Σωστό. Και ρωτάει ένας φίλος από τη Θεσσαλονίκη που σας ακούει και λέει πώς γίνεται ένα ρολόι να γράφει αέρα. Αν θέλετε, το απαντάτε. Πρέπει κάποιος να. Θεσσαλονίκη, μισό λεπτό. Ίσως δεν ξέρουν τα ιδιαίτερα. Μα ακριβώς. Για το συγκεκριμένο το ρολόι. Μπορείτε να του πείτε πώς γράφει ένα ρολόι αέρα? Ακριβώς. Εδώ στο Ηράκλειο έχουμε την εξής μοναδικότητα σε όλη την Ελλάδα. Τα ρολόγια, το δίκτυο δεν είναι υπό συνεχή πίεση. Κλείνει και ανοίγει κάποιες μέρες, κάποιες ώρες της μέρας ή κάποιες μέρες της εβδομάδας. Σωστά. Λοιπόν, ο καθένας από τη γειτονιά του και τον τεπόζιτά του το ξέρει. Να γεμίζει με αέρα. Έτσι. Όταν λοιπόν αρχίζει να ξανάρθει το νερό, έτσι, αν υπάρχει μεγάλη ευαισθησία στα ρολόγια, αρχίζει, περνάει πρώτα νερό, υπάρχει στο δίκτυο νερό. Δεν ξέρω, δεν είμαι τεχνικός και δεν ξέρω κάτω από ποιες προϋποθέσεις και ποιες περιοχές, γιατί αυτό φαίνεται ότι επηρεάζει και ανάλογα από περιοχές που είναι πιο χαμηλά, που είναι πιο ψηλά, δεν το ξέρω αυτό. Αρχίζει και περνάει αέρας ή μαζί με τον αέρα μέχρι να έρθει πλήρως το νερό, γιατί έρχεται σιγά σιγά, όταν τα ανοίξουν δεν έρχεται αμέσως, γυρνάει το ρολόι και γράφει αέρα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στα καινούργια ρολόγια. Και υπάρχει αυτό το έντονο πρόβλημα. Αν υπάρχει κάποιο λειτουργικό πρόβλημα στα ρολόγια, αν τα ρολόγια αυτά έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία με αποτέλεσμα να παραμικρή κίνηση να μπορούν να γυρνάνε, δεν το ξέρω, δεν είμαι τεχνικός, αλλά όσον αφορά αυτό που ρώτησε ο συμπολίτης μας από τη Θεσσαλονίκη, έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα στην Κρήτη ότι δεν είναι υπό συνεχή πίεση το δίκτυο. Αν ήταν υπό συνεχή πίεση το δίκτυο, δεν θα υπήρχε πρόβλημα με τα ρολόγια. Αλλά κλείνει και ανοίγει. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω όλες τις παρατηρήσεις σας για τις εξελίξεις. Όλα είναι ανοιχτά από τη στιγμή που δεν έρχονται στον καθένα από εσάς ξεχωριστά. Είναι αυτό το οποίο ζητάτε. Ελάτε να μου πείτε που ήταν το λάθος, που ήταν το σωστό. Ελάτε να μου πείτε ποιο είναι το νερό που έχω καταναλώσει. Ελάτε να μου πείτε τι παραπάνω μου βάλατε, αλλά μεμονωμένα και όχι όλοι μαζί με μια ανακοίνωση και να λέει ότι από τους 150 ή 44 είχατε πρόβλημα, δηλαδή οι υπόλοιποι 150 που προσφύγατε το καταναλώσατε και ήρθατε τσάμπα. Είσαστε αυτοί που καταναλώνετε το νερό και δεν έχω νερό εγώ σε μια άλλη συνοικία, ναι? Ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Η πολιτική του Διέρη και του Βασίλευε, η οποία είναι μόνιμη για κάποιους. Εδώ τώρα θα δημιουργηθούν και διάφορες αμφιβολίες μεταξύ μας. Μα γι' αυτό το είπα. Μήπως ο Τάδε έκανε έτσι, μήπως ο άλλος, δηλαδή έλεος, δηλαδή σε μια πολιτεία με νόμους, με κανονισμούς, δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Παιδιά. Θα βλέπετε το γείτονά σας και θα λέτε μπας είσαι εσύ εκείνος από τους υπόλοιπους. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, οφείλουν να το ξεκαθαρίσουν. Είναι το πιο τίμιο. Γι' αυτό είπατε και εσείς ότι είσαστε ακόμα μπροστά στο σκαλοπάτι να πάτε στη δικαιοσύνη για να πείτε, παιδιά, ελάτε, παρακαλούμε πάρα πολύ, παρέμβετε να δούμε τι στην ευχή θα ξεκαθαρίσουμε. Ακριβώς. Γιατί βλέπουμε από τη ΔΕΙΑΗ μια τάση να το αποφύγει, να μην δώσει άμεσα λύση, να δώσει σε κάποιους, να μην δώσει στους υπόλοιπους. Δηλαδή είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αν δεν μπορούν, να βγουν να μας το πούνε, να δούμε, να πάμε σε άλλες λύσεις. Σε άλλες λύσεις, δηλαδή, να το ψάξουμε σαν Δήμος, σαν κοινότητες, σαν κάτοικοι.
Να δούμε τι θα κάνουμε δηλαδή. Κύριε Τσεγκαράκη, είναι κάτι το οποίο συζητάτε μεταξύ σας? Έχετε έρθει σε συνεννόηση με νομικούς? Είναι κάτι το οποίο σαν Επιτροπή Αγώνα θέλετε να δώσετε τη δυνατότητα στην ΔΕΙΑΗ να το δει, όπως είπατε πριν από λίγο, και να έχετε μία με συνάντηση μαζί τους? Ποιο είναι δηλαδή το αμέσως επόμενο βήμα σας? Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε σκοπό είναι πρώτα να βρεθούμε πάλι κάτοικοι, να δούμε τι γίνεται. Και όσο μπορούμε αυτό που δεν κάνει η ΔΕΙΑΗ, να το κάνουμε εμείς, να δούμε μεταξύ μας τι έχει γίνει. Και θα συναποφασίσουμε. Όσον αφορά τη δικαστική προσφυγή που λέμε, είναι μια σκέψη. Αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε διερευνήσει, γιατί δεν είναι στις άμεσες μας προτεραιότητες. Ούτε είμαστε δικομανείς, ούτε θέλουμε να δημιουργούμε καταστάσεις, ούτε να τρέχουμε σε δικαστήρια, σε εισαγγελίες και τέτοια. Όλα αυτά θα τα εξετάσουμε. Μάλιστα. Αυτό που θέλουμε είναι άμεσα η διοίκηση της εταιρείας να μας δώσει μια απάντηση και να μας στείλει. Τώρα δεν χρειάζεται πια τη δαχυδρομία. Όλοι, σε όλους έχει στείλουν τα mail μας. Να μας απαντήσουν έστω με στα mail μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που προβάλλετε τα προβλήματά μας. Καλημέρα σας.